Και βέβαια το 4x4, το Scenic πάλι το 2000 και δικά. Υπάρχει το νέο αυτοκίνητο, η Renault Laguna, που είναι σήμερα κορυφή, το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο, στο Euro NCAP. Ένα καταπληκτικό αυτοκίνητο που έχει σαρώσει με τα 5 αστέρια που έχει φέρει στα crash test. Υπάρχει το Cabrio, το οποίο είμαστε αυτή τη στιγμή μέσα και το απολαμβάνουμε. Αυτό που θα πάρω εγώ, πες το, έτσι, έτσι. Σας αξίζει πάρα πολύ, δεν το συζητώ. Αχ, γιατί μου μιλάς στο πληθυντικό, ρε Άκη. Δεν είμαι πια σαν το Λευκό Πύργο, αφού είμαστε τόσα χρόνια φίλοι. Σου είπα, οι πίκλες έχουν μια ιδιαιτερότητα. Μιλάνε στον ελληνικό, γιατί όχι από έλλειψη σεβασμού, γιατί η εκπομπή είναι πολύ φιλική, πολύ ανθρώπινη, το ξέρεις. Με το Θωμάκο έτσι αγαπηθήκαμε. Το ξέρω, βέβαια, το ξέρω. Είστε πολλά χρόνια. Μη μου βγάζεις τα χρόνια. Είμαι. Πολλά χρόνια φίλοι. Γι' αυτό να τα σας σκέτω να αισθάνομαι και εγώ νέα σαν και σένα. Πόσο χρόνο είσαι, Άκη? Εγώ είμαι 40. Και εγώ 2 χρόνια σε περνάω. Πραγματικά θέλω να πηγαίνει πάρα πολύ καλά η Ρενό Ρομπόπουλος και τώρα με τις νέες εγκαταστάσεις. Να πούμε και ένα μυστικό, ότι σε λίγο ανοίγουμε μία... 20.000 τετραγωνικά μέτρα. Και να πούμε ότι θα γίνει και η RoboRent, που θα νοικιάζετε αυτοκίνητα, αν δεν μπορείτε να τα αγοράσετε, θα γίνονται μισθώσεις. Τα ξέρεις εσύ αυτά ή τα ξέρω εγώ μόνο? Βέβαια. Θα γίνονται φρονομισθώσεις, θα νοικιάζουμε αυτοκίνητα. Είναι η καινούργια μας εταιρεία, RoboRent. Θα απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους που θα θέλουν να πάρουν αυτοκίνητο με φρονομίσθωση. Δηλαδή για όλες τις ηλικίες και για όλα τα πορτοφόλια. Ένα όνομα υπάρχει. Ρομπόπουλος Θωμάς. Πάνω απ' όλα, Ρομπόπουλος. Και να σου πω, Θωμάκο, κάτι. Είσαι πάρα πολύ τυχερός που έχεις τέτοιους καλούς συνεργάτες. Βέβαια, εγώ δεν θα πλέξω το εγκόμιο κανενός, αλλά όλοι τους είναι ένας και ένας. Γι' αυτό η εταιρεία σου θα πάει πάρα πολύ μπροστά, βέβαια και με σένα. Και κοίτα να διατηρήσεις τη φιλία μας, γιατί σε έφαγα, καημένε, α! Είναι καλός φίλος. Αν και μας έθισες το ραντεβού, ε! Δεν πειράζει, το συγχωρώ. Τι να τον κάνουμε, τον έχω βγάλει άπειρες φορές στις πίκλες. Βαρέθηκε ο κόσμος να τον βλέπει. Ρομπόπουλος από εδώ, Ρομπόπουλος από εκεί. Άστο το μωρέ. Τώρα στο επόμενο ουζάκι που θα συναντηθούμε, θα έρθεις και εσύ, Άκη. Σίγουρα, βέβαια. Δεν θα παραλείψω, θα έρθω, γιατί υπάρχει. Γιατί θα έχουμε πολλά νέα. Μαζεύτηκαν ένα τσουβάλι νέα, κουτσομπόλιδες μου. Όχι μόνο από το χώρο του αυτοκινήτου, αλλά και από τον καλλιτεχνικό και από το επιχειρησιακό κόσμο και πολλά νέα. Μάκη μου, πάρα πολύ χάρηκα που τα είπαμε. Εγώ βέβαια τον Κάμπριο θα το πάρω αμέσως μετά το κλείσιμο της έκθεσης, για να το αφήσω εδώ τώρα λίγο στη βιτρίνα να το βλέπει ο κόσμος. Ναι. Δεν μου αξίζει και εμένα ένα Κάμπριο. Βέβαια. Γιατί το πρώτο μου δεν ήταν Ρενό, το πρώτο μου ήταν Φίο, τώρα θα τα αλλάξω, θα πάρω Ρενό και θα μείνω με Ρενό, γιατί δεν έχω χρονικά περιθώρια να αλλάξω. Οι αλλαγές αρχίσανε. Από τη στιγμή που πατήσαμε το πόδι στο Ευρώ, άρχισαν οι αλλαγές. Α, μπράβο, Άκη μου, καλά είπε. Πολύ σωστά, έτσι να μην ξεχνάμε και το Euro Channel, οδεύει προς την πρωτιά και χαίρομαι που είναι ένα σοβαρό κανάλι και είμαι αυτή την περίοδο συνεργάτης εκεί και ελπίζω να μείνω. Εγώ χαίρομαι που το κανάλι, το Euro Channel, επέλεξε εσένα, Νατάσα, γιατί αξίζεις πολλά. Δόξα τω Θεώ, ναι. Αξίζεις πολλά. Κόλλα το ρε φιλάκι. Και θα πάμε και βόλτα με το Κάμπριο. Έτσι. Μου έχεις εμπιστοσύνη. Σαν... Έτσι, μπράβο. Φιλάκια, Θωμά, να περνάς καλά. Δώσ' του και εσύ. Δεν πιστεύω το βλέπεις σαν αφεντικό το Θωμά, προς Θεού. Φίλος και συνεργάτης. Ποτέ. Ο Θωμάς είναι καταπληκτικός συνεργάτης και καταπληκτικός εργοδότης. Ωραία. Το πήρες το μήνυμα. Κάνε καμιά ξυβρετέρας. Φιλάκια πολλά. Τον αγαπάμε πολύ.